Ναι, βρέθηκε ο κύριος Κανούρας στα Γρεβενά. Ήρθε, πήρε τις μελέτες που αφορά το κομμάτι του δρόμου. Μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε. Του έθεσα τους προβληματισμούς. Μου ενημέρωσε για τις ενέργειες τις οποίες γίνονται και μου είπε σε πολύ θετικό κλίμα και πολύ έτσι, ήταν και χαρούμενος ότι θα προλάβουν την ημερομηνία της υποβολής της πρότασης που λήγει στη τέλη Αυγούστου. Και θεωρώ ότι θα έχουμε μια θετική εξέλιξη. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή επαναφέραμε αυτό το δύσκολο θέμα, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, ένα πραγματικά αναπτυξιακό έργο, όχι μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, αλλά και για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία που θα ανοίξει νέους δρόμους και άλλες προοπτικές. Πότε βλέπετε να προχωράει έστω κάποια διαδικασία, δηλαδή τι μπορούμε να δούμε, να ανοίγει ένας δρόμος, κάτι, δηλαδή κάτι να δούμε για να κοιτάξτε, δούμε ξεκινάει το αστρονομικό πάρκο. Τώρα θα, μέχρι τέλη Αυγούστου έχουν περιθώριο η εταιρεία και το Πανεπιστήμιο να καταθέσουν, το Πανεπιστήμιο μάλλον να καταθέσει το φάκελο του έργου, από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα, υπάρχει ένα πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον από όλους τους εμπλεκόμενους. Και θεωρώ ότι θα έχει μια κατάληξη. Δεν μπορώ να το, μια θετική κατάληξη. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή ότι θα ξεκινήσει τότε. Εάν ενταχθεί όμως, που θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, σίγουρα στο επόμενο διάστημα, εφόσον ενταχθεί, θα υπάρχει και η συνέχεια, η οποία είναι το ξεκίνημα και η ολοκλήρωση του έργου.